Δημήτρη, το παιχνίδι κόντρα στο Παναθηναϊκό βρήκε την ομάδα μας να παίρνει ένα βαθμό με ένα γκολ στις καθυστερήσεις. Τι δεν πήγε καλά στο παιχνίδι και τι είναι αυτό που κρατάτε εν τέλει μετά το τελευταίο σφύριγμα της λήξης? Πιστεύω ότι η ομάδα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δεν ήταν και το καλύτερο της παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός διάβασε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι μας και ήταν πάρα πολύ καλό στο τακτικό κομμάτι και έκλεισε πάρα πολύ καλά τους χώρους. Και εμείς θεωρώ ότι κάναμε κάποια λάθη στη μισά γραμμή και χάναμε πολύ εύκολα την μπάλα. Από εκεί πέρα στο δεύτερο ημίχρονο εμφανίστηκε ένας άλλος ΠΑΟΚ. Εντάξει, σίγουρα ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να πιέσει 90 λεπτά. Ωστόσο, βάλαμε τον Παναθηναϊκό στο δικό του μισό, τον κλείσαμε πάρα πολύ καλά και αυτό που κρατώ είναι ότι η ομάδα αντέδρασε και εφόσον δεν έχασε, τουλάχιστον κατάφερε και σοφάρισε και πήραμε αυτόν τον πολύτιμο βαθμό. Γίνεται μια συζήτηση από την αρχή της χρονιάς για το ότι η ομάδα δέχεται αρκετά γκολ σε λίγες τελικές του αντιπάλου. Είδαμε και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ότι ο Παναθηναϊκός βρήκε εστία τρεις φορές και πέτυχε δύο γκολ ουσιαστικά. Εσύ μπορεί να μην συμμετέχεις στην αμυντική γραμμή της ομάδας, αλλά είσαι μέρος της και όπως έχει πει και ο προπονητής πολλές φορές, όλοι επιτίθενται, όλοι αμήνονται. Ποια είναι η δική σου άποψη πάνω σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται? Εγώ συμφωνώ ότι αυτό που ο προπονητής είχε 100% όλοι επιτίθενται και όλοι αμήνονται. Εντάξει, θεωρώ ότι τα γκολ που φάγαμε τον Παναθηναϊκό ήταν για άλλη μια φορά παιδικά γκολ. Στα δύο προηγούμενα παιχνίδια με Λαμία και Βόλιο, η ομάδα έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο και δεν δέχτηκε γκολ. Από εκεί πέρα, στις προπονήσεις συνεχίζουμε και βελτιωνόμαστε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το έχω ξαναπεί ότι η ομάδα δεν είναι στο 100%. Παίζει όμορφο ποδόσφαιρο, αλλά έχει ακόμα να αναδείξει πάρα πολλά πράγματα και συνεχίζουμε τη δουλειά. Για σένα, τι έχει αλλάξει στη φετινή σεζόν? Γιατί βλέπουμε πραγματικά ένα διαφορετικό Δημήτρη. Παίρνεις περισσότερο χρόνο συμμετοχής, έχεις αρχίσει να ανεβάζεις τα νούμερά σου. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει? Είναι κάτι που αφορά τον τρόπο παιχνιδιού, είναι κάτι δικό σου προσωπικό? Ο προπονητής, αν εξαιρέσουμε τα ευρωπαϊκά μάτσα και στα υπόλοιπα, έχω ξεκινήσει βασικός και με εμπιστεύεται και τον ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτό. Θεωρώ ότι είναι το σύστημα που με βολεύει. Έχω πιο πολύ χώρο ώστε να δημιουργήσω προβλήματα στην αντίπαλη ομάδα. Είμαι καλά ψυχολογικά. Αυτό θεωρώ ότι παίζει σημαντικό ρόλο στον ποδοσφαιριστή, γιατί είμαι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι θέμα ψυχολογίας. Και το σημαντικό είναι στην ηλικία μου ότι πρέπει έτσι να βρεις μια ισορροπία, κάτι που δεν είναι εύκολο. Προσπαθώ σε κάθε παιχνίδι να είμαι καλός και να βοηθάω την ομάδα μου. Και ευελπιστώ ότι αν αγωνιστώ με τον Όφη να βοηθήσει την ομάδα μου στο μάχη του. Η επόμενη πρόκληση της ομάδας είναι το παιχνίδι με τον Όφη. Ο Όφη έχει αποδείξει ότι είναι μια δυνατή ομάδα, μια ικανή ομάδα να κοιτάξει στα μάτια όλους τους αντιπάλους τη φετινή σεζόν, όπως είδαμε μέχρι τώρα. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει ανοιχτά, δεν φοβάται να παίξει το δικό της ποδόσφαιρο κόντρα σε όλους τους αντιπάλους. Πώς περιμένετε αυτό το παιχνίδι και πού πιστεύεις ότι θα κριθεί εν τέλει? Ναι, σίγουρα ο Όφη είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Παίζει όμορφο ποδόσφαιρο, ανοιχτό ποδόσφαιρο. Δεν κλείνεται πίσω. Προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη ομάδα. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι μέσα σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Δεν πιστεύω ότι θα κριθεί κάπου. Και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές. Έχουμε πάρα πολύ ποιότητα. Και η ομάδα που θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες και τις εμπεριταλλευτές θα κερδίσει. Πάμε για τους βαθμούς εννοείται εκεί πέρα. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο αποτέλεσμα για εμάς. Και θέλουμε να τελειώσουμε το τελευταίο παιχνίδι με νίκη για να πάμε στη διακοπή και να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.